Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Συνεχής είναι η άνοδος των κρουσμάτων κορονοϊού και στην Περιφερειακή Ενότητα των Σερών, γεγονός που ανησυχεί τους αρμόδιους φορείς. Στο μεταξύ, άλλος ένας θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφτηκε σήμερα στην Περιφερειακή μας Ενότητα, αναβάζοντας τον αριθμό των θανάτων σε 5. Άλλος ένας θάνατος από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκε σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Πρόκειται για έναν άντρα 62 ετών από τις Σέρρες. Συνολικά στο νομό Σερών μέχρι στιγμής καταγράφηκαν 5 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δυστυχώς όντως έχουμε το 5ο θάνατο στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από ό,τι μας πληροφόρησε για το νοσοκομείο ότι κατέληξε. Φέτος ο ιός του Δυτικού Νείλου είχαμε αρκετά κρούσματα και να δούμε, η περίοδος ακόμη του καλοκαιριού δεν έχει τελειώσει. Ο άνθρωπος νοσηλευόταν μέρες στη μονάδα δυτικής θεραπείας. Δυστυχώς κατέληξε και έχουμε τον 5ο θάνατο του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρέπει να ήταν γύρω στα 62 χρονών. Προφανώς είχε κάποια υποκείμενα νοσήματα και του επηρέασε την κατάσταση. Κάτοικος Σερών. Στο μεταξύ, την ανησυχία του εκφράζει ο νομίατρος Σερών, καθώς αυξάνονται καθημερινά τα κρούσματα κορονοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Σε καθημερινά, όπως και σήμερα, μας ενημέρωσε το νοσοκομείο, δόθηκαν ακόμη 2 νέα κρούσματα θετικά στον κορονοϊό. Σε καθημερινή βάση, βλέπουμε έχουμε αυξημένα κρούσματα. Χθες ο ΙΟΔΗ μας πληροφόρησε άλλα 2, προχθές είχαμε άλλα 5. Βλέπουμε ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε, μπορώ να πω τις τελευταίες 10-15 μέρες, έχουμε πάνω από 10-12 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Πολλά από αυτά τα κρούσματα ευτυχώς είναι από συγγενείς, δηλαδή κάποιος συγγενής που έχει νοσήσει, συνήθως τις επόμενες μέρες βγαίνουν θετικά και τα συγγενικά τους πρόσωπα, συνήθως γονείς ή αδέλφια. Αλλά παρόλα αυτά τα λεγόμενα ορφανά που λέμε. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων, βλέπουμε και σε κάποια χωριά και στην πόλη μέσα έχουμε διάσπαρα τα κρούσματα και αυτό ιδιαίτερα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί βλέπουμε ότι τώρα που αρχίζει το φθινόπωρο θα αρχίζουν και τα σχολεία, οπότε βλέπουμε μια αύξηση των κρουσμάτων και αυτό θα έλεγα ότι εμένα με ανησυχεί. Αυτά με τους 2 ιούς. Σημαντικός ο ιός του Δυτικού Νείλου εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είδατε, 5 οι νεκροί, συνολικά 34 τα κρούσματα. Τώρα, στον αέρα βρίσκονται 200 οικογένειες τεφλοκαλλιεργητών εδώ στις Σέρρες, καθώς η παραγωγή τους είναι μέχρι στιγμής αδιάθετη. Σήμερα, εκπρόσωποι των παραγωγών συναντήθηκαν με τον επενδυτή του εργοστασίου Ζάχαρης, τον κύριο Καραθανάση, ο οποίος τους ανέλυξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει προκειμένου να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Αυτό το οποίο ανακοινώθηκε είναι ότι την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί διαμαρτυρία τεφλοπαραγωγών έξω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου Ζάχαρης των Σερών. Στον αέρα βρίσκονται 200 οικογένειες τεφλοκαλλιεργητών των Σερών, καθώς η παραγωγή τους μέχρι στιγμής είναι αδιάθετη και προειδοποιούν ότι αν μείνει στο χωράφι, η ζημιά για αυτούς θα είναι ανυπολόγιστη, καθώς για 4 με 5 χρόνια δεν θα μπορούν να πάρουν παραγωγή. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να πιέσουμε. Θέλουμε να βγει η παραγωγή από το χωράφι και να πληρωθεί. Εμείς κάναμε έξοδα για αυτά τα τέφλα. Είμαστε χρεωμένοι για αυτή την παραγωγή. Και είμαστε μετέωροι αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα τα κάνουμε. Και είναι μια παραγωγή η οποία δεν μπορεί να μείνει μέσα στο χωράφι. Για 4-5 χρόνια δεν θα ξαναπάρουμε παραγωγή από το χωράφι αν μείνει μέσα στο χωράφι. Δεν είναι κάτι, ένα καλαμπόκι, ένα βαμβάκι που θα το καταστρέψουμε και του χρόνου θα ξανασπείρουμε. Δηλαδή να χάσουμε 5-10-100 ευρώ και του χρόνου θα ξανασπείρουμε. Η ζημιά για μας θα είναι ανεπανόρθωτη. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ανοίξει η βιομηχανία, να μας παραλάβει τα τέφλα. Σήμερα, εκπρόσωποι των παραγωγών συναντήθηκαν με τον επενδυτή του εργοστασίου Ζάχαρης, κύριο Καραθανάση, ο οποίος τους ανέλυσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, προκειμένου να λειτουργήσει το εργοστάσιο. Είχαμε μια συνάντηση με τον επενδυτή της ελληνικής βιομηχανίας. Δεν μπορώ να πω ότι πήγε πολύ καλά. Τα προβλήματα πολλά. Ήδη έπρεπε να μπαίνουμε στη σειρά για τη συγκομιδή των τέφλων. Και είμαστε ακόμα στον αέρα. Ο κύριος Καραθανάσης παλεύει με νύχια και με δόντια για να ξεκινήσει το εργοστάσιο να λειτουργεί. Αλλά τα προβλήματα που υπάρχουν είναι πολλά. Υπάρχει μια ανύπαρκτη κυβέρνηση που έπρεπε έναν επενδυτή, οποιοδήποτε επενδυτή, γιατί από την Ελλάδα οι επενδύσεις λείπουν, ιδίως στο νομό Σερών που δεν έχουμε καμιά βαριά βιομηχανία, γενικά δεν έχουμε βιομηχανία στο νομό Σερών. Είναι ένας καθαρά αγροτικός νομός. Έπρεπε μια τέτοια επένδυση να την υποστηρίξει το κράτος. Δεν μπορεί τώρα μια τράπεζα να παίζει μπάλα
στους αγρότες. Οι τεφτυλοπαραγωγοί εξηγούν ότι το μέγεθος της ζημιάς δεν αφορά μόνο τις οικογένειές τους, αλλά συνολικά τον νομό, ο οποίος θα χάσει 2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 200 οικογένειες, είναι 8.500-9.000 στρέμματα στο νομό Σερών, είναι 2 εκατομμύρια με έναν υπολογισμό που έχουν γίνει τα λεφτά που θα πέσουν στο νομό Σερών. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο τεφλοκαλλιεργητής. Μην το βλέπουμε μεμονωμένα. Είναι 200 τεφλοκαλλιεργητές στο νομό Σερών, που 200 οικογένειες είναι υπερβολικά μεγάλο νούμερο για ένα νομό. Είναι οι λαστιχάδες, είναι τα μηχανουργεία, είναι τα πετρέλαια, είναι το τέφλο, έχει ένα κύκλο εργασιών υπερβολικά μεγάλο. Είναι οι εργάτες που θα δουλέψουν στις μηχανές, είναι οι εργάτες που θα δουλέψουν στα εργοστάσια. Είναι, μην το βλέπουμε μόνο, εντάξει, έσπαιναν 10 χαζί τέφλα και εντάξει, άστους. Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ από το νομό. Θα λείψουν 2 εκατομμύρια ευρώ σε ένα διάστημα, σε μια χρονική στιγμή που δεν πρέπει να λείψει ένα ευρώ. Οι εκπρόσωποι των παραγωγών τις επόμενες μέρες θα αντιδράσουν και σχεδιάζουν να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση. Τώρα είμαστε στις διαβουλεύσεις ανάμεταξύ μας να δούμε τι και πώς θα το κάνουμε. Μάλιστα. Πρέπει κάτι να κάνουμε, δεν γίνεται. Mm-hmm. Τώρα θα κατεβούμε στη Θεσσαλονίκη το Σαββάτο, Κυριακή, πότε είναι ο Πρωθυπουργός. Ξέρω εγώ, θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις επόμενες ημέρες το τι ακριβώς θα γίνει και με αυτό το σημαντικό θέμα που αφορά τεφλοπαραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και όχι μόνο. Συναγερμός τώρα σήμανε το μεσημέρι από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη δομή στο κλειδί του Δήμου Συνδικής. Ο διοικητής της δομής, Βασίλης Νικηφόρου, τόνισε πως η φωτιά ξέσπασε στις σκηνές των διαμένοντων, ενώ κινδύνευσαν οι ζωές παιδιών και ωφελουμένων. Συγκεκριμένα, 8 σκηνές κάηκαν ολοσχερώς, όπου βρίσκονταν τα προσωπικά αντικείμενα και έγγραφα των ανθρώπων. Στο σημείο έφτασαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με 6 άντρες από το κλιμάκιο Σιδηροκάστρου. 8 σκηνές κάηκαν ολοσχερώς στη δομή προσφύγων στο κλειδί από πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι. Στο σημείο επικράτησε πανικός και αμέσως οι εργαζόμενοι ειδοποίησαν την πυροσβεστική και προσπάθησαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Γύρω στη 1:20 προκλήθηκε μεγάλη φωτιά μέσα στις σκηνές των διαμενόντων. 8 σκηνές κάηκαν ολοσχερώς με όλα τα πράγματά τους, κινδύνεψαν και παιδιά και ωφελούμενοι. Ευτυχώς τα παιδιά του Υπουργείου Υγειονομικών Καθηκόντων μαζί με τη βοήθεια του ΔΟΜ πήραν ειδικά τα παιδιά και τις ευάλωτες ομάδες και τους βγάλανε έξω. Από το μόνιμο υδροδοτικό σύστημα σβήσανε τη φωτιά και καλέσαμε την πυροσβεστική και την αστυνομία. Ήρθανε πολύ άμεσα στο περιστατικό και τώρα είναι όλα καλά. Ευτυχώς δεν κινδύνευσε κάποιος. Απλά έχουμε ότι κάηκαν όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα. Ξέρουμε τα αίτια της φωτιάς, πιθανή η αίτια. Έχει κάνει έρευνα αυτή τη στιγμή από τι προκλήθηκε η φωτιά και θα είμαστε σε αναμονή. Άμεση ήταν η επέμβαση του πυροσβεστικού κλιμακίου Σιδηροκάστρου που έσπευσε με 3 οχήματα και 3 άντρες. Περί τη 1 η ώρα ειδοποιήθηκε το κλιμάκιο ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στη δομή, στην τοποθεσία κλειδί. Αμέσως πέφσαμε 3 οχήματα με 6 άνδρες στο σημείο. Εδώ διαπιστώσαμε ότι τη φωτιά την είχαν σβήσει ήδη οι υπάλληλοι της δομής και απλώς κάναμε τον απαραίτητο έλεγχο για να σιγουρευτούμε ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος κίνδυνος. Αυτά και με το κλειδί. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα θέματα της υγείας και συγκεκριμένα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η πρόεδρος των ιατρών, η κυρία Ευαγγελία Ρούσου. Είναι στην άλλη άκρη. Ευανθία. Με συγχωρείτε. Ευανθία. Και την προηγούμενη φορά πάλι λάθος το έκανα, να με συγχωρείτε. Εντάξει, είστε νονός. Έτσι. Ευανθία Ρούσου είναι πρόεδρος των ιατρών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για ένα θέμα το οποίο αφορά τους υγειονομικούς. Θα αναφερθούμε στην περικοπή σε ό,τι αφορά το επίδομα τροφής και σύντησης κατά τις εφημερίες. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, κυρία Ρούσου? Μας έχει καταργηθεί το επίδομα σύντησης ή το επίδομα τροφής, όπως το είπατε, από το 2010, κύριε Κώτα. Ναι. Συγγνώμη, καλησπέρα να σας πω, Κώτα, σε όλους σας και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Έχει καταργηθεί αυτό το επίδομα τροφής. Από εκεί και έπειτα, μετά το ελεκτικό συνέδριο, έχει δικαιώσει 2 φορές τους γιατρούς, τους εφημερεύοντες γιατρούς των κέντρων υγείας και το ΕΚΑΒ. Και το ΕΚΑΒ είναι μέσα. Τους δικαίωσε 2 φορές ώστε να δικαιούνται και αυτοί να τρέφονται όταν εφημερεύουν. Έτσι, ναι, έχουν 2 γεύματα, το μεσημεριανό και το βραδινό. Ωραία. Από εκεί και πέρα, μέχρι το 2015 που ανήκαμε στο νοσοκομείο, έγινε μια ανάρτηση στη Διάβγεια για την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την ημερήσια σύντηση των εφημερευόντων γιατρών. Mm-hmm. Τηρήθηκε. Κάποια εποχή είχαν κάνει κατά τόπο σύμβαση με κάποια καταστήματα ανά περιοχή που είναι τα κέντρα υγείας, έδιναν κάποια χρήματα,
Έκτοτε, ακόμα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη φορά κατάλαβε αυτό το δικαίωμά μας, έκανε μια διετή σύμβαση η οποία έληξε με τον Αύγουστο και έκτοτε δεν ανανεώθηκε με κανένα catering ή με κανένα τοπικό κατάστημα που μπορεί να μας προμηθεύσει τρόφιμα. Οι τέσσερα γεύματα την ημέρα για δύο εφημερεύοντες γιατρούς. Αυτό ισχύει μόνο για την μόνο περιφέρεια. Μόνο για την τέταρτη, είπε κύριε Κότα προς το παρόν. Ναι. Οι άλλοι συνάδελφοι που είναι στην, που κάνουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες είπε, σητίζονται κανονικά. Εδώ γιατί στην τέταρτη έχει περικοπεί αυτό έληξε το κονδύλι. Έληξε η σύμβαση, δεν την ανανέωσαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λύση υπάρχει για το θέμα. Μπορούν να ανανεώσουν σύμβαση με το ίδιο catering, με άλλο catering. Μπορούν να αναλάβουν, να δώσουν εντολή στο νοσοκομείο να μας καλύπτει. Γιατί και οι γιατροί του νοσοκομείου καλύπτονται από την τέταρτη ΥΠΕ. Και η τέταρτη ΥΠΕ τους σητίζει. Μας διαχωρίζει γιατρούς άλλη κατηγορία στην προκειμένη περίπτωση και γιατρούς β' η δικιά μας κατηγορία. Είχατε επικοινωνία με τη διοίκηση της τέταρτης ΥΠΕ για αυτό το κάνει ένα έγγραφο, είχαμε κάνει ένα έγγραφο πριν ένα μήνα σαν σύλλογος, το οποίο και παραδόθηκε στην αναπληρώτρια διοικήτρια. Την κυρία Χατζοπούλου, Ναι, την κυρία Χατζοπούλου. Έκτοτε δεν είχαμε κανένα νέο. Μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει σύντηση. Εν μέσω πανδημίας, εν μέσω μετακινήσεων των γιατρών, ξέρετε ότι καλύπτουμε όλες τις ανάγκες του νομού σε όλα τα κέντρα υγείας, στο παιδί, σε άλλες δομές, να μην πω τώρα. Κομμένα το διπορικά, κομμένα η τροφή, κομμένα όλα, τι κάνουμε, δεν πάμε στην παραμεθόρια δηλαδή. Μάλιστα. Να μην εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Εσείς λέτε ότι αυτό το επίδομα υπάρχει τρόπος να. Παλαιότερα υπήρχε σαν χρηματικό ποσό μέσα στη μισθοδοσία. Ναι. Τώρα είναι ως τροφείο, έτσι. Σαν το δίνουν, κάνουν μια σύμβαση με κάποιο κέντρο και το δίνουν. Ναι. Μπορούν να μας το δώσουν και επίσης σαν επίδομα και να το χρησιμοποιήσουν εμείς. Μπορούν να το κάνουν. Να κάνουν μια νέα σύμβαση με κάποιο άλλο catering. Μπορούν πολλά πράγματα να κάνουν. Μάλιστα. Και είναι για εξοικονόμηση πόρων, πιστεύετε, δεν δίνεται εδώ στην τεταρτή ΥΠΕ? Πιστεύω ότι αυτό γίνεται. Δεν νομίζω ότι έχουν προσωπικά μαζί μας. Μάλλον γι' αυτό γίνεται. Ναι, γιατί όταν μου λέτε ότι σε άλλες ΥΠΕ δίνεται αυτό το επίδομα. Υπάρχει σύμβαση σύντησης. Υπάρχει σύμβαση, ναι. Ναι, υποχρέωση. Και τώρα εδώ στην τεταρτή ΥΠΕ δεν υπάρχει, κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Έχει τελειώσει η σύμβαση. Η προηγούμενη με ένα catering. Συνάδελφοί σας, τι σας λένε? Σε κανέναν δεν αρέσει αυτό, εντάξει. Κουβαλάμε, που κουβαλάμε την πρίκα μας, κουβαλάμε το νερό μας, κουβαλάμε το φαγητό μας. Εντάξει. Όλα καλά. Μάλιστα. Είναι όντως όλα καλά και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ή υπάρχουν προβλήματα? Για ποιο θέμα μιλάμε τώρα? Όλα καλά ήταν σε εισαγωγικά. Το ξέρω το είναι. Ναι. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι όλα καλά και το συνέχισα κι εγώ. Γιατί ακούγοντας ομιλούντες και πολιτικούς, βλέπουμε ότι λένε ότι πάμε καλά και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και δεύτερο κλίμα πανδημίας του κορονοϊού. Υπάρχει ετοιμότητα. Υπάρχει ετοιμότητα, ναι. Υπάρχει ετοιμότητα και όταν χρειάζεται καλύπτουμε και το νοσοκομείο όπως γνωρίζετε και από την προηγούμενη φορά και τα box και τα επίγοντα γενικά καλύπτουμε. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υπάρχουν ελλείψεις? Για ποιο θέμα? Προσωπικό. Για μάσκες και γάντια και υλικά όχι, έχουμε. Έχετε. Προσωπικό? Τουλάχιστον στο δικό μας κέντρο υγείας έχουμε. Προσωπικό έχετε? Προσωπικό έχουμε, εντάξει. Κάποιοι συνταξιδοτούν, δεν φεύγουν. Κάποιοι έρχονται. Μάλιστα. Εντάξει. Πάντα υπάρχουν ανάγκες, κύριε Κότα, ιδίως σε δύσκολες εποχές σαν αυτές. Πάντα υπάρχουν ανάγκες. Και σίγουρα το προσωπικό που έχει φύγει τα τελευταία χρόνια δεν έχει αναπληρωθεί. Αυτά είναι γνωστά, να μην επεκταθούμε. Γνωστά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν λύνονται από ό,τι φαίνεται, κύριε Αρούσου. Δεν λύνονται. Ξέρω ότι πήραν κάποιους συναδέρφους, έγιναν κάποιες προσλήψεις, από το προσωπικό έγιναν κάποιες προσλήψεις. Μάλιστα. Αυτά πιστεύω ότι. Εντάξει, ωραία. Πιστεύετε ότι αυτό το ζήτημα το οποίο αναφερόμαστε στην σύντηση, μετά από παρεμβάσεις που ενδεχομένως γίνουν και σε βουλευτές και ούτω καθεξής, θα λυθεί το ζήτημα? Να κάνουν κάποια κρούση προς το αρμόδιο δεν υπουργείο? Δεν είναι θέμα να λυθεί. Είναι υποχρέωσή τους από τον νομοθέτη να μας παρέχουν τη σύντηση. Είναι υποχρέωσή τους από τον νομοθέτη. Αυτή τη στιγμή παραβιάζουν κάποιους νόμους. Που δεν το κάνουν. Είναι υποχρέωσή τους. Μάλιστα. Όποτε έγινε μεταφορά από τα νοσοκομεία στις ΥΠΕ, των κέντρων υγείας,
η μεταφορά και η ευθύνη της λειτουργίας τους είναι δικιά τους. Και ήταν όλο το πακέτο. Ο νομοθέτης δίνει όλο το πακέτο και όλη την ευθύνη για τη λειτουργία, τη σωστή μας λειτουργία. Μέσα στη σωστή λειτουργία είναι και υποχρέωση των υγειονομικών περιφερειών να ζητήσουν ημερήσια τους εφημερεύων τους γιατρούς. Mm-hmm. Δύο γεύματα, μεσημέρι και βράδυ. Ωραία. Κύριε Ρούσου, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς από πλευράς μας, να έχουμε και τις απαντήσεις από τη διοίκηση. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε. Το εύχομαι, ναι. Γεια σας. Είστε καλά. Καλό βράδυ. Υλικό για τις αίθουσες, τις σχολικές αίθουσες, παρέλαβαν σήμερα διευθυντές εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας μετά από σχετικό αίτημά τους. Έτσι, όλα είναι έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά και από υλοτεχνικής πλευράς, χάρη στην άμεση ανταπόκριση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κ. Κώστα Κάραμαλη. Πάμε να δούμε τι λέει για το θέμα αυτό ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο κ. Ρίζος, αλλά και οι δήμαρχοι, ο κ. Νότας και ο κ. Μπόζης. Δύο φορτηγά με υλικό για τις σχολικές τάξεις παρέλαβαν σήμερα οι διευθύνσεις εκπαίδευσης των Σερών. Το πρώτο γυμνάσιο Σερών, το γυμνάσιο Νέου Σουλίου και το δημοτικό Νέας Ζύχνης παρέλαβαν θρανία, γραφεία και πίνακες. Οι νέοι διευθυντές εκπαίδευσης λίγες μέρες μόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους αντέδρασαν άμεσα έτσι ώστε να γίνει γρήγορα και μεθοδικά η κάλυψη του αναγκαίου εξοπλισμού εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δεχόμαστε σήμερα κάποιο υλικό που το παραγγέλαμε πριν από 5 μέρες και αφορά γραφεία, καρέκλες για τις διευθύνσεις, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εμείς μπήκαμε στο σύστημα, τα παραγγέλαμε και το κοινοποιήσαμε και στο γραφείο του Υπουργού. Αυτός βοήθησε και τα πράγματα ήρθαν περισσότερο σύντομα του κ. Καραμαλή, έτσι. Ήρθαν περισσότερο σύνομα από όσο και εμείς το φανταζόμασταν. Ήταν άμεση η ανταπόκριση. Ναι, άμεση. Επίσης, σήμερα το ίδιο φορτηγό από το ΚΤΙΠ, τις κτηριακές υποδομές, θα φέρει υλικό, θρανία, καρέκλες, γραφεία καθηγητών σε ένα δημοτικό της Ζύχνης και για μας τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Γυμνάσιο Νέο Σουλίου, όπου δημιουργείται ένα ακόμα τμήμα. Η διοίκηση της ΚΤΥΠ ΑΕ, ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προχώρησε στην παράδοση του εξοπλισμού για την άμεση κάλυψη των αναγκών των διευθύνσεων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΣΕΡΟΝ μετά το πρόσφατο αίτημα των νέων προϊσταμένων που τέθηκε στην πρώτη εθιμοτυπική συνάντησή τους με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή. Σήμερα πραγματικά με χαρά παραλάβουμε το υλικό που είναι απαραίτητο για να λειτουργήσει μία ακόμη αίθουσα στο γυμνάσιο του Νέου Σουλίου. Πιο συγκεκριμένα, παραλάβαμε μία έδρα για τον καθηγητή, μία καρέκλα της έδρας αυτής για τον καθηγητή, δύο πίνακες οι οποίοι θα μπουν στον τοίχο της αίθουσας, 50 καρέκλες και 20 θρανία. Όλα αυτά ήταν μετά από αίτημα που κάναμε προς την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο οποίος μίλησε ο ειδικός του συνεργάτης με την ΚΤΥΠ και μετά από αίτημα που ήταν τεκμηριωμένο ακολούθηθηκε όλη η διαδικασία από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από τον νέο διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Ρίζο. Έγινε όλη η νόμιμη διαδικασία και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο των 15 ημερών, μπορέσαμε και πήραμε όλον αυτόν τον απαραίτητο εξοπλισμό, γιατί δημιουργούμε με τη νέα χρονιά που θα αρχίσει σε λίγες μόνο ημέρες, μια καινούρια αίθουσα για να στεγάσει τις ανάγκες της μαθητιώσας νεολαίας του Γυμνασίου του Νέου Σουλίου. Οι δήμαρχοι ευχαρίστησαν δημόσια τον Υπουργό κ. Καραμανλή για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά τους. Να ευχαριστήσουμε την ΚΤΥΠ που ανταποκρίθηκε άμεσα, να ευχαριστήσουμε και το Υπουργείο Υποδομών που στήριξε αυτή την αίτηση και τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου. Η ευχαρίστηση είναι ότι όχι μόνο σε υλικά που ανταποκρίθηκε, αλλά ανταποκρίθηκε και σε κτηριακές υποδομές, όπως ήταν το Δημοτικό Σχολείο της Αλιστράτης που έγινε η συντήρησή του,
και το γυμνάσιο του Δραβίσκο, που συνεχίζεται αυτή τη στιγμή η αποκατάσταση των μιας τέτοιας καθίζηση που υπήρχε εκεί και συνεχίζεται δηλαδή αυτή τη στιγμή η συντήρησή του. Η ανταπόκριση της ΚΤΙΠ, της υπηρεσίας η οποία, της οποίας προείσταται το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών του Υπουργού του Κώστα του Καραμαλή, ήταν άμεση. Το υλικό ήρθε πολύ γρήγορα, ήρθε σήμερα το πρωί μια εβδομάδα πριν ανοίξουν τα σχολεία και είμαστε έτοιμοι αμέσως τις επόμενες μέρες να τοποθετηθεί αυτό το υλικό που είναι απαραίτητο και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία ακόμη αίθουσα που είναι απαραίτητη για τα παιδιά του γυμνασίου του Νέου Σουλίου. Πάμε στο επόμενο θέμα. Μας συνάντηση με τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο βουλευτής Ερών της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Σε δήλωσή του, ο βουλευτής αναφέρει ότι είναι όλα έτοιμα για να λειτουργήσει η νέα σχολική χρονιά, ενώ τόνισε ότι για πρώτη φορά στα χρονικά υπάρχει τόσο μεγάλη ετοιμότητα. Συνάντηση με τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε δήλωσή του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει ότι είναι όλα έτοιμα για να λειτουργήσει η σχολική χρονιά και τόνισε ότι για πρώτη φορά στα χρονικά υπάρχει τόσο μεγάλη ετοιμότητα. Παράλληλα, δήλωσε ότι το μοναδικό δύσκολο είναι η αντιμετώπιση της πανδημίας, η οποία έχει κάνει ιδιαίτερες τις συνθήκες της νέας χρονιάς. Σήμερα, λοιπόν, είχα τη χαρά να επισκεφθώ τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Σερών, τον κύριο Καραβασίλη και τον κύριο Ρίζο, τους νέους προϊσταμένους. Τους συνεχάριν για την άλυση των νέων καθηκόντων τους, τους ευχήθηκα καλή επιτυχία και τους δήλωσα προφανώς ότι και εμείς ως βουλευτές θα συνεχίσουμε να είμαστε στο πλευρό τους σε κάθε δυσκολία. Συζητήσαμε για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα. Φέτος τα πράγματα είναι εξαιρετικά, πολύ καλύτερα από κάθε άλλη χρονιά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι στις θέσεις τους και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν κενά, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεμονωμένα σε κάποιες περιοχές τα οποία θα λυθούν την επόμενη εβδομάδα. Οι καθαρίστριες που έχουν την ευθύνη της καθαριότητας των σχολείων θα είναι την ερχόμενη Δευτέρα και εκείνες στις θέσεις τους. Τα βιβλία έχουν παραλυφθεί. Ακόμα και το ειδικό προσωπικό, παραδείγματος χάρη νοσηλευτές, οι οποίοι βοηθάνε συγκεκριμένα παιδιά στα σχολεία, ερχόταν τον Νοέμβριο, τώρα πια είναι και αυτοί από το Σεπτέμβριο στις θέσεις τους. Επομένως, ξεκινάει η σχολική χρονιά με τον καλύτερο ιονό. Σαφώς το πρόβλημα είναι η πανδημία του κορονοϊού. Έχουμε συνεννοηθεί εδώ και με το Υπουργείο για τις μάσκες που θα έρθουν, όπως και ο Δήμος Σερών θα κάνει επίσης μια δωρεά στα παιδιά της πρωτοβάθμιας στο Δήμο των Σερών, αλλά φαντάζομαι και στις υπόλοιπες περιοχές. Επομένως, είναι όλα έτοιμα, υπάρχει σωστή σειρά και νομίζω ότι η χρονιά αυτή θα κυλήσει ομαλά παρά τις δυσκολίες, ξαναλέω, που θα έχουμε με την πανδημία του κορονοϊού. Συνεχίζουμε το δελτίο μας. Πάμε να δούμε τι έγινε χθες το απόγευμα στην πόλη των Σερών. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στην Πλατεία Ελευθερίας χθες γονείς και δαιμόνες αλλά και ορισμένοι εκπαιδευτικοί ενάντια στη χρήση μάσκα στα σχολεία. Η συγκέντρωση έγινε μετά από διαδικτυακό κάλεσμα ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης για τη χρήση μάσκας και το κεντρικό σύνθημα ήταν «Κανένα παιδί στο σχολείο με μάσκα». Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στην Πλατεία Ελευθερίας των Σερών χθες γονείς και δαιμόνες αλλά και ορισμένοι εκπαιδευτικοί ενάντια στη χρήση μάσκας στα σχολεία. Η συγκέντρωση έγινε μετά από διαδικτυακό κάλεσμα ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης για τη χρήση μάσκας και το κεντρικό σύνθημα ήταν «Κανένα παιδί στο σχολείο με μάσκα». Οι ενήλικες που εισηγούνται τη μάσκα στα σχολεία και βγαίνουν στη τηλεόραση κουνώντας μας το δάχτυλο, τα τηρούν όλα αυτά? Έχουμε δει τη δυσφορία τους σε αυτά τα 10 λεπτά που βγαίνουν να μιλήσουν και πώς κακομεταχειρίζονται τη μάσκα. Οι ίδιοι όμως έχουν την απέτηση τα παιδιά να ελέγχουν αν η μάσκα τους απέκτησε σε υγρασία και να θυμούνται να απολυμμένουν τα χέρια τους πριν βάλουν και βγάλουν τη μάσκα. Πιστεύουν πως τα παιδιά μας δεν θα νιώθουν δυσφορία και δεν θα πιάνουν συνέχεια τη μάσκα τους. Ο κύριος Τσιόδρας έχει τονίσει πως το βασικό μέτρο μη διασποράς του ιού είναι η ευλαβική τήρηση των αποστάσεων. Και εδώ τίθεται το ερώτημα. Στις εντάξεις των 20 ατόμων, για ποιο τήρηση των αποστάσεων ομιλούν? Στα διαλύματα και στην ώρα της γυμναστικής που δεν θα φοράνε μάσκα, να υποθέσουμε πως θα δώσουν στα παιδιά ένα μέτρο για να τηρούν τις μεταξύ τους αποστάσεις? Δεν θα δείξουν, δεν θα φτερνιστούν, δεν θα πλησιάσει το ένα κοντά στο άλλο? Πώς θα παίξουν, πώς θα επικοινωνήσουν, πώς θα αλληλεπιδράσουν? Το σχολείο δεν προορίζεται να παρέχει στήρα γνώση. Είναι απαραίτητο για την κοινωνικοποίηση των παιδιών.
όχι προαυλισμός υπό τη μορφή των τραγωνάκια και άλλων μεθόδων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Επίσης ζητάμε, εάν κάποιο παιδί είναι αδιάθετο, να ενημερώνεται άμεσα ο γονέας και αυτός να είναι υπεύθυνος για τις απαιτούμενες ενέργειες. Οι γονείς εξήγησαν τους λόγους που δεν θέλουν τα παιδιά τους να φορούν μάσκα. Ήρθαμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι δεν επιθυμούμε τη μάσκα, δεν θέλουμε καμία φήμωση στα παιδιά μας και να ζήσουν ελεύθερα όπως πρέπει να ζήσουν όλα τα παιδιά. Δεν θέλουμε να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα υγείας, εκτός να μας υπογράψουν το χαρτί ότι αναλαμβάνουν και πλήρως τις ευθύνες για το ότι πρόκειται να συμβεί για τα παιδιά μας. Εσείς έχετε παιδιά, έτσι? Ναι. Τώρα από τις 14 του μήνα θα ξεκινήσουν τα σχολεία, λέει ο νόμος ότι πρέπει να φοράνε. Είμαστε σε θέση και να μην το πάμε στο σχολείο. Άμα μας το υποχρεώσουν έτσι, είμαστε σε θέση να χάσουμε τη σχολική χρονιά και να μην το στείλουμε στο σχολείο. Καλύτερα ένα χρόνο χωρίς σχολείο, παρά αργότερα να τρέχουμε για την υγεία του παιδιού μας. Δεν θέλω να φημωθεί ο κάθε πολίτης, ακόμη περισσότερο τα μικρά παιδιά. Δηλαδή, πού κολλάει τώρα αυτό το πράγμα? Θα πάει το παιδί στον υπηαγωγείο, στο δημοτικό, αν είναι και στο γυμνάσιο. Γιατί, για ποιο λόγο να φορέσει αυτό το. Τη μάσκα. Τη μάσκα, το, ναι, τη μάσκα, το, όχι το φημούντρο, τη μάσκα, όπως το λένε. Για ότι να σταματήσουν αυτό το παιχνίδι που γίνεται. Καιρός να υπάρξει ελευθερία στον κόσμο και θα υπάρξει, είτε αυτοί το θέλουν είτε δεν το θέλουν. Ξέρουν πολύ καλά τι λέω. Λίγο ακόμα έμεινε. Εμείς να κάνουμε τον αγώνα ο καθένας όπως μπορεί. Αν και εντάξει, εδώ είναι λίγοι άνθρωποι. Ενώ λένε πολλοί ότι είναι αντίθετοι με αυτό, αλλά δεν κουβαλιούνται, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πάντως δεν αντιμετωπίζεται έτσι μια πανδημία που, η οποία δεν υπάρχει στην ουσία. Δεν υπάρχει. Μας απέδειξαν ότι υπάρχει πανδημία. Όχι, δεν το έχουν αποδείξει. Βγάζουν τους δικούς τους γιατρούς και μιλάνε. Υπάρχουν ακόμα περισσότεροι που λένε την αντίθετη άποψη, αλλά αυτοί δεν έχουν λόγο, γιατί αυτοί τι σπούδασαν? Μάγειροι. Και στην Καβάλα πραγματοποιήθηκε σύγκεντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην κεντρική πλατεία Καβάλας για να διαμαρτυρηθεί για τη χρήση της μάσκας στα σχολεία. Οι γονείς, όπως δηλώνουν, δεν θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο με τη μάσκα, ενώ πολλοί εξ αυτών αμφισβητούν και την ύπαρξη του κορονοϊού. Γιατί δεν μας αρέσει. Γιατί δεν μας αρέσει να το επιβάλλουν. Μας το επιβάλλουν. Και πώς θα προστατευτούμε από τον κορονοϊό? Ορίστε. Πώς θα προστατευτούμε από τον κορονοϊό? Ο κορονοϊός, εγώ πιστεύω, είναι μια μούφα. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Λέμε όχι, βέβαια. Ναι, γιατί τώρα παιδιά είναι εδώ πέρα, οι μεγάλοι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Τα μικρά, τα παιδιά θα τα απεξέλθουν. Δεν προστατεύει αρκετά, δεν υπάρχει λόγος να τα φοράνε τα παιδιά στο σχολείο. Περισσότερα προβλήματα να δημιουργήσει, ειδικά αυτά τα μικρά παιδιά δεν ξέρουν. Εδώ μεγάλους βλέπεις δεν κάνουν σωστή χρήση. Όσο μικρά παιδιά. Γιατί πρώτον δεν προστατεύουν τα παιδιά μας, αντιθέτως θα τα κάνουν χειρότερα, πιστεύω. Γι' αυτό και έχουμε και τα παλιά μας και λέμε ότι φήμωτρα δεν τα θέλουμε. Οι επιστήμονες όμως λένε ότι είναι για καλό και ότι έτσι θα αποκλειστεί διασπορά του ιού στα σχολεία. Γιατί υπάρχει ιός? Υπάρχει? Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αν υπήρχε δεν θα ήμασταν όλοι εδώ τώρα, νομίζω. Εννοείται, χωρίς μάσκες τα παιδιά μας. Γιατί είναι πολύ μικρά τα παιδιά, δεν θα αντέξουν 7 ώρες να είναι με μάσκα και είναι κρίμα. Ότι υπάρχει ιός υπάρχει, αλλά εντάξει, όσο μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας, αλλά με μάσκα δεν θα κερδίσουμε τίποτα. Ο ιός είναι αυτός που είχαμε πάντα. Με μάσκα θα γίνει χειρότερα τα παιδιά. Κάθε μέρα όλοι μας οι πελάτες κερδίζουν και από τις προσφορές μας και από την κάρτα Kansas Economy. Φέτα Pop Λέσβου μόνο 5,50 το κιλό. Κασέρι Pop Ολύμπου το κιλό μόνο 9,98. Φρυγανιές Elite 250 γραμμάρια με κρυθάρι, με προζύμι ή με χαρούπι μόνο 1,69. Τζάμπο πατατάκια κυματιστά 280 γραμμάρια μόνο 1,69. Αλλά και υγρά πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,50. Και σαμπουάν Head & Shoulders 360 ml 1 συν 1 δώρο.
Επιπλέον, μια εξαιρετική σειρά αντικολλητικών συσκευών της Nava είναι διαθέσιμη τώρα για όλους. Τετράγωνες κατσαρόλες γάστρες, σύγχρονου design, κατάλληλες για όλες τις εστίες, δικές σας, στη μισή τιμή με την κάρτα Kansas Economy. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Ιδιαίτερα αξιέπαινη χαρακτηρίζεται από το Επιμελητήριο Σερών η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης της Περιφέρειας ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Το Επιμελητήριο Σερών και ο πρόεδρος, ο κ. Χρήστος Μέγκλας, με ανακοίνωσή του ζητάει να διατεθεί στις τοπικές επιχειρήσεις ποσό τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων ευρώ από πόρους του συγκεκριμένου προγράμματος. Τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ευρώ ζητά η διοίκηση του Επιμελητηρίου Σερών και ο πρόεδρος Χρήστος Μέγκλας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος στήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια ευρώ. Τα 15 εκατομμύρια ευρώ που ζητά το Επιμελητήριο είναι ένα ποσό ανάλογο με τον πληθυσμό του νομού Σερών σε σχέση με τον πληθυσμό της περιφέρειας. Ο κύριος Μέγκλας κάνει λόγο για μια ιδιαίτερη αξιέπαινη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που διασφαλίζει άμεση ενίσχυση των πληγέντων επιχειρήσεων και γρήγορη ρευστότητα για την αγορά. Η περιφέρεια αποφάσισε μέρος των χρημάτων του ΕΣΠΑ να τα διαθέσει με εύκολο τρόπο, όχι δανεικά, να τα διαθέσει για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ποιες μικρομεσαίες, για τις μικρές. Εμείς διαφερόμαστε γιατί το 99% είναι μικρές. Λοιπόν, πρέπει οι επιχειρηματίες, ακόμη και αυτοί που είχαν αρνητικό αποτέλεσμα πέρυσι, να έχουν τον νου τους, γιατί σε λίγες μέρες θα αρχίσει η υποβολή. Αν θυμάμαι καλά, είναι μέρες της 10 του επόμενου μήνα. Δεν θα δοθεί παράταση. Το σκεπτικό είναι να πάρουν περισσότερα χρήματα αυτοί που χάσαν μεγάλο μέρος του τζίρου και των κερδών τους, αναλογικά με τον 4ο, 5ο και 6ο μήνα του περασμένου έτους, και να εγκριθούν αυτές οι αιτήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και πολλές χιλιάδες, μέχρι το Δεκέμβριο, και να δοθούν τα χρήματα από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους έως τον Μάρτιο. Γι' αυτό καλούμε τους επιχειρηματίες να είναι σε εγρήγορση, να παρακολουθήσουν τα email που στέλνει το Επιμελητήριο και τις λεπτομέρειες που έχουμε πάρει από την Περιφέρεια και από το ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ, όπου είμαστε και συμμέτοχοι στο ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ και στο Συμβούλιο είμαστε σαν Επιμελητήριο. Γι' αυτό ζητήσαμε από τον Περιφερειάρχη, αναλογικά, αφού 9,5% με 10 είναι ο πληθυσμός των ομοσερών σε σχέση με την Περιφέρεια, να δώσει το 10% των χρημάτων των 150 εκατομμυρίων, δηλαδή να δώσει 15 εκατομμύρια να τα κρατήσει για τις αιτήσεις που θα γίνουν στις αίρες. Γιατί ξέρετε, αν είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις, τα ποσά, τα οποία είναι από 5 έως 50.000 ευρώ, φυσικό είναι να μειωθούν. Με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αξιοποιούνται οι κοινοτικοί πόροι που διατίθενται μέσω ΕΣΠΑ, για να μπορέσουν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο που ενισχύει την επιχειρηματικότητα και δύναται να συμβάλλει στο μετασχηματισμό και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αναφέρει ο κύριος Μέγκλας. Πρόεδρε, αυτά τα χρήματα, τα 15 εκατομμύρια, επαρκούν για την περιφερειακή μας ενότητα? Η ζημιά είναι μεγάλη. Δεν επαρκούν, αλλά είναι μια μικρή ενίσχυση και κατά τη γνώμη μου είναι ένας σωστός τρόπος απόδοσης χρημάτων του ΕΣΠΑ σε σύγκριση με τους άλλους τρόπους που υποβάλλει μελέτες και πολλές φορές βρίσκουν ένα πάτημα για να σε κόψουν, που καθυστερούν 2 χρόνια, που τα χρήματα δεν υπάρχουν, που αλλάζουν οι κυβερνήσεις και τραβάνε ένα σωρό επιχειρηματίες. Λες και παρακάλεσαν αυτοί, τους παρακαλούν να έρθουν, γιατί αυτά τα χρήματα του ΕΣΠΑ, ας πούμε, πρέπει να απορροφηθούν από το ελληνικό κράτος, να αποδοθούν στις επιχειρήσεις για να αυξήσουμε το ΑΕΠ και να έχουμε καλύτερο οικονομικό αποτέλεσμα. Ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ για την ανταλλαγή ακινήτων με τον Δήμο Σερών, και έτσι ανοίγει ο δρόμος για το νέο δικαστικό μέγαρο της Περιφερειακής μας Ενότητας. Σηματοδοτεί ουσιαστικά την εκκίνηση των διαδικασιών για την υλοποίηση ενός πάγιου αιτήματος του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας των Σερών. Η συμφωνία της ανταλλαγής των οικοπαίδων θα τεθεί προς επικύρωση στο ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Ομόφωνη απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ για την ανταλλαγή ακινήτων με τον Δήμο Σερών ανοίγει το δρόμο για το νέο δικαστικό μέγαρο.
σηματοδοτεί ουσιαστικά την εκκίνηση των διαδικασιών για την υλοποίηση ενός πάγιου αιτήματος του συνόλου της περιφερειακής μας ενότητας. Η συμφωνία της ανταλλαγής των οικοπαίδων θα τεθεί προς επικύρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερών, που συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη. Η Δημοτική Αρχή Σερών και ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Χρυσάφης επέδειξαν από την πρώτη στιγμή τη δέουσα σοβαρότητα και αποφασιστικότητα και σε αγαστή συνεργασία με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμαλή δρομολόγησαν τις διαδικασίες για την υλοποίηση του σπουδαίου αυτού έργου προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρει το δελτίο τύπου της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης. Σημαντική παράμετρο αποτελεί ότι στην κυριότητα του Δήμου Σερών θα περιέλθει το υφιστάμενο δικαστικό μέγαρο, δίνοντας λύση σε ζητήματα στέγασης υπηρεσιών. Η απόφαση αυτή αφορούσε ουσιαστικά στην απάντηση από μια πρόταση η οποία ήρθε από το Δήμο Σερών, από την Εκτελεστική Επιτροπή συγκεκριμένα του Δήμου Σερών, όπου προτάθηκε συγκεκριμένο ακίνητο του Δήμου Σερών προς ανταλλαγή με το συγκεκριμένο ακίνητο της ΔΕΙΑΣ. Το συγκεκριμένο ακίνητο της ΔΕΙΑΣ βρίσκεται πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού, όπως γνωρίζετε, απέναντι από το Ηρών. Είναι ένα σημείο για το οποίο έχει συζητηθεί από το παρελθόν, από 15 ετίες ακόμα, ως μια ιδανική προνομιακή θέση για ένα νέο δικαστικό μέγαρο, το οποίο θα μπορούσε να εξυπηρετεί πάνω στον περιφερειακό, όχι μόνο την πόλη, αλλά και την περιφέρεια της πόλης, γιατί θα είναι το δικαστήριο όλου του νομού μας. Και στην ουσία, μετά από την ψήφιση σχετικού νόμου περί δημιουργίας νέων δικαστικών μεγάρων σε όλο το σύνολο της επικράτειας από το Υπουργείο Υποδομών και τον Υπουργό του νομού μας, τον Κώστα του Καραμαλή, όπου μέσα εκεί προβλεπόταν μέσα στα 10 δικαστικά μέγαρα και νέο δικαστικό μέγαρο για τις ΣΕΡΕΣ, προκειμένου να επέλθει ανταλλαγή ανάμεσα στο Δήμο και το Υπουργείο Δικαιοσύνης του οικοπαίδου αυτού, στο οποίο θα χτιστεί το νέο δικαστικό μέγαρο. Γι' αυτό το λόγο προηγήθηκε η ανταλλαγή ανάμεσα στη ΔΕΙΑΣ και τον Δήμο Σερών, ώστε να μπορεί ο Δήμος πλέον να δώσει αυτό το ακίνητο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα χτίσει το νέο δικαστικό μέγαρο και θα λάβει εκείνη με τη σειρά του Συντάγμα το νέο δικαστικό μέγαρο, το παλιό δικαστικό μέγαρο. Αυτό είναι ο σχεδιασμός που υπάρχει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ ενέκρινε σύσσωμο την ανταλλαγή οικοπαίδου 16 στρεμάτων πλησίων του σιδηροδρομικού σταθμού, με έκταση 40 στρεμάτων του Δήμου Σερών, που βρίσκεται δίπλα στο πάρκινγκ βαρέων οχημάτων. Η παραχώρηση κατά χρήση άλλων 15 στρεμάτων που συνορεύουν με την ανωτέρω έκταση δημιουργεί τις προϋποθέσεις υλοποίησης ενός μακρόπνου οράματος παλαιότερων διοικήσεων της ΔΕΙΑΣ για την κατασκευή ενός σύγχρονου αμαξοστασίου, γραφείων και αποθηκών logistics της Δημοτικής Επιχείρησης. Πολύ σημαντικό στοιχείο ότι στην έκταση των 16 στρεμάτων δεν προβλεπόταν από τους σχίοντες όρους χρήσης γης η ανέγερση αμαξοστασίου, ενώ στην έκταση των 55 στρεμάτων συνολικά που περιέχονται πλέον στη ΔΕΙΑΣ παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Τμήμα των ακινήτων που θα αποκτηθούν μέσω της διαδικασίας αυτής θα αξιοποιηθεί από την ΔΕΙΑΣ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω του προγράμματος Αντώνη Τρίτζης. Ξεκάθαρη ωφέλεια, γιατί στην ουσία με ένα αναξιοποιητό ακίνητο, το οποίο αυτή τη στιγμή θα αξιοποιήσει η ΔΕΙΑΣ, είναι αυτό το ακίνητο το οποίο λαμβάνει η ΔΕΙΑΣ κοντά στο πάρκινγκ βαρύν οχημάτων και στη διασταύρωση προς τους νεοχώροι, για όσους δεν γνωρίζουν. Ναι. Είναι μια πολλαπλάσια έκταση από αυτήν την οποία δίνει η ΔΕΙΑΣ λόγω της διαφοράς της αξίας που υπάρχει από την περιοχή σε περιοχή. Είναι δηλαδή 40 στρέμματα, ενώ το κόπεδο της ΔΕΙΑΣ είναι περίπου 15. Και αυτό αντίστοιχα εξυπηρετεί τη ΔΕΙΑΣ στην ανάπτυξη των σκοπών της, κυριότερο την κατασκευή νέου αμαξοστασίου με αποθήκες logistics και γραφεία στο χώρο αυτό του συγκεκριμένου, όπου σημειωτέων στο χώρο αυτό το οποίο λαμβάνει η ΔΕΙΑΣ μετά την ανταλλαγή μπορεί άμεσα να ξεκινήσει την υλοποίηση αυτού του νέου αμαξοστασίου, δεδομένου ότι στο οικόπεδο αυτό το οποίο είχε οι χρήσεις γης επέτρεπαν μόνο την κατασκευή κτηρίων για πολίτες, δηλαδή μόνο γραφεία, και όχι από διοικητικούς χώρους ή άλλους χώρους βιομηχανικούς. Επομένως, είναι μια διαδικασία από την οποία ο Δήμος Σερών και η ΔΕΙΑΣ μόνο ωφελημένοι βγαίνουν, και απόλυτα ωφελημένο είναι το σύνολο των Σερών Δημοτών και θα πω και το σύνολο των όλων των Σερών του νομού μας με ένα νέο δικαστικό μέγαρο που τόσα χρόνια το επιζητούμε. Την πέμπτη θέση στον τελικό του διπλού ΣΚΙΦ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασία στην κατηγορία κάτω των 23 ετών που διεξήχθη στη Γερμανία κατέκτησε ο Σερέος αθλητής Σταύρος Σουλαρίκας μαζί με τον Πέτρο Θεοδωρίδη.
Την πέμπτη θέση στο τελικό του διπλού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας της κατηγορίας κάτω των 23 ετών που διεξήχθη στον Ντουίσμπουργκ της Γερμανίας κατέκτησε ο σεραίος αθλητής Σταύρος Λαρίκας μαζί με τον Πέτρο Θεοδωρίδη. Ο πρώην αθλητής του Ναυταθλητικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Πεθελινού Κερκινίτης, που κατάγεται από το Πεθελινό, τα τελευταία χρόνια μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη λόγω σπουδών και αγωνίζεται με τα χρώματα του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Καλαμαριάς με τον Πέτρο Θεοδωρίδη. Μαζί είχαν μια εξαιρετική κούρσα στον προκριματικό του διπλού σκιφ Ελευβαρών με χρόνο 6:41.92 και προκρίθηκαν στον ημιτελικό. Εχθές σε πανευρωπαϊκούς αγώνες που έγιναν σε στίβο Κοπηλασίας στη Γερμανία, είχαμε πραγματικά ως ελληνικά χρώματα πολύ μεγάλες επιτυχίες. 8 από τα 10 πληρώματα που πήραν μέρος σε αυτούς τους αγώνες πανευρωπαϊκό επίπεδο μπορέσαν και διακριθήκαν και μπήκανε στους τελικούς των διαφόρων αγωνισμάτων. Σε ένα από αυτά τα πληρώματα, τα 8 όπως σας είπα από τα 10, συμμετοχή είχε στο διπλό σκιφ ένας αθλητής ο οποίος έλκει την καταγωγή του από το Πεθελινό του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και ήταν αθλητής του Κοπηλατικού Συλλόγου Κερκινίτης. Περήφανοι δηλώνουν οι συμπατριώτες του από τις Σέρες και σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά του εύχεται να έχει πάντα επιτυχίες και γιατί όχι και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε πολύ περήφανοι που ένας νεαρός αθλητής ξεκίνησε από τον υγρό στίβο του κοπηλατοδρομίου που βρίσκεται στα όρια του Δήμου Εμμανουήλ Παπά με τη βοήθεια του συλλόγου του Κερκινίτη, του κοπηλατικού συλλόγου Κερκινίτη, και έχει φτάσει σε σημείο να είναι δύο φορές δύο χρυσά μετάλλια πριν από περίπου δύο μήνες στους Πανελλήνιους Αγώνες. Επιλέχθηκε να στελεχώσει την εθνική μας ομάδα, πήρε μέρος σε αυτούς τους πανευρωπαϊκούς αγώνες που έγιναν χθες στην Γερμανία και σε αυτούς τους αγώνες μπόρεσε και διακρίθηκε, παίρνοντας την πέμπτη θέση ανάμεσα σε πολύ δύσκολες διαδρομές, γιατί όταν μιλάμε για πανευρωπαϊκούς αγώνες, παίρνουν σε αυτούς τους αγώνες οι καλύτεροι αθλητές από όλη την Ευρώπη. Άρα καταλαβαίνετε ότι η τιμή που μας έδωσε ο Σταύρος Σουλαρίκας, ένας νεαρός αθλητής από το Πεθελινό Σερών, ο οποίος ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στην κοπηλασία από τον Κοπηλατικό Σύλλογο που κατοικοεδρεύει στο Πεθελινό Σερών και στον υγρό στίβο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά, είναι πολύ μεγάλη και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά και θέλουμε να τον ενθαρρύνουμε να φτάσει όχι μόνο στην πέμπτη θέση του ενός πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος, γιατί όχι στα μετάλλια πανευρωπαϊκών αγώνων και στα μετάλλια και των Ολυμπιακών αγώνων. Του ευχόμαστε όλοι ολόψυχα, καλή συνέχεια μακριά από τον οποιοδήποτε τραυματισμό. Είμαστε στο πλάι του, όπως οι γονείς του και οι προπονητές του, και πιστεύω ότι το μέλλον για αυτόν, καθώς είναι ένα νεαρό παιδί μόλις 22 ετών, διαγράφεται με τα καλύτερα χρώματα. Του ευχόμαστε τα καλύτερα. Ο νεαρός αθλητής που ξεκίνησε την κοπηλασία και αναδείχθηκε στον Κερκινίτη είχε φέτος δύο πρωτιές στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο σημερινό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έδειξε ότι το μέλλον του ανήκει. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις με σημερινές και απογευματινές ώρες τα επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Συγκεκριμένα η θερμοκρασία θα κυμανθεί στις Αίρες από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 34, στην Καβάλα από 19 έως 32, στην Δράμα από 17 έως 34, στην Ξάνθη και στην Κομωτινή από 19 έως 34, στην Αλεξανδρούπολη από 21 έως 32 και στην Οριστιάδα από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.